TechBlock.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και μόλις σήμερα παρέλαβα το OnePlus 7 Pro. Το είχα παραγγείλει με το που ξεκίνησε η διάθεσή του στις 16 Μαΐου. Ε, δεν έβαλα priority, τσιγκουνεύτηκα τα 4 ευρώ, έβαλα να έρθει με την κανονική αποστολή. Άργησε, έφτασε σήμερα 27 ε, Μαΐου, 11 μέρες μετά και αν σκεφτείς ότι το είχα παραγγείλει Τετάρτη, ε, πέρασε και όλη η εβδομάδα, δηλαδή πέρασε δύο εβδομάδες μετά ουσιαστικά ήρθε. Γιατί το παρήγγειλα Τετάρτη, μετά πέρασε όλη η άλλη εβδομάδα και, και, ήρθε την επόμενη, την τρίτη ας πούμε να το πω έτσι, εβδομάδα, ε, σήμερα Δευτέρα. OnePlus 7 Pro λοιπόν θα κάνουμε μαζί το unboxing, η συσκευή αγοράστηκε από το επίσημο κατάστημα της OnePlus στο oneplus.com εκεί θα το βρείτε. Ε, δεν πληρώσα τελωνίο μιας και έρχεται από αποθήκη που βρίσκεται στην Πολωνία από εκεί μου έχουν έρθει και τις προηγούμενες χρονιές άλλα δύο OnePlus που έχω αγοράσει μια και δεν βρίσκω άκρη εδώ στην Ελλάδα για που να τα έχει φέρει κάποιος, αν και κάτι ακούγεται. Οπότε για όλους εσάς προχωρώ στην αγορά συσκευών που μου αρέσουν για να το δω και, για, και εγώ πρώτος από όλους, αλλά και να μοιραστώ μαζί σας ε, την εμπειρία. Ε, Παρήγγειλα την έκδοση με τα 8GB μνήμης RAM και 256GB ενσωματωμένης μνήμης στην τιμή των 749 ευρώ. Γι' αυτό και τσεγγουνεύτηκα τα 4 ευρώ για το Priority, γιατί είναι τσιμπημένη η τιμή. Θα δούμε τι και πώ, αλλά σίγουρα ακούω και συμφωνώ σε ένα μεγάλο μέρο με τα σχόλια όλων όσων λέτε ότι ο OnePlus έχει καβαλήσει το καλάμι και έτσι από εκεί που είχε στα 5,5 εκατοστάρικα κινητά φτάσαμε στα 7,5 και υπάρχει και πιο ακριβό με 12 RAM βέβαια εντάξει, οκ, okay, στα και 2,56 στα 8,19. Υπάρχει βέβαια και φθηνότερη έκδοση για όσου είστε οκ okay με τα 6 RAM και τα 128 GB ενσωματωμένη μνήμη που πάτε στα 7 κατοστάρικα. Εγώ να σας πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν να πάρω το 699 ε, σε τιμή αλλά επειδή μου αρέσει πολύ το χρώμα μπλε που έχει βγάλει η OnePlus στη συγκεκριμένη, στο 7 Pro ε, αναγκαστικά είναι μονόδρομος ε, γιατί πουλα, το πουλάει μόνο με 8GB μνήμη RAM. Ήρθε λοιπόν σήμερα πριν λίγο από την ε, UPS και πάμε να κάνουμε μαζί το unboxing Τις επόμενες ημέρες, όπως σας έχω πει, unboxing με τον μαγικό κοπίδαρο, έτσι. Τις επόμενες ημέρες θα ε, έχω το OnePlus 7 Pro σαν βασική μου συσκευή και θα προχωρήσω στο ε, hands-on review. Σε αυτό το κουτάκι λοιπόν, για να μην, τελε, να μην ταλαιπωρηθεί η εξωτερική συσκευασία. Για να πάμε να δούμε το βγάζω αυτό γιατί μπορεί να έχει κάποια στοιχεία, ναι, έχει κάποια στοιχεία προσωπικά, δεν θα ήθελα να τα δείτε, βλέπω λοιπόν shipping details, UPS, Κωνσταντίνος Βλαχάκης, 15 Πέμπτου του 19 ξεκίνησε η αποστολή και Nebula Blue 8256. Αυτό εδώ πέρα είναι το χαρτάκι και εδώ το OnePlus 7 Pro, Nebula Blue 8256, αυτό που πήρα με τον Snapdragon 855 και η ημερομηνία κατασκευής 8 Πέμπτου 2019. Φρεσκαδούρα, λοιπόν, 8 2019 και ε, μετά, από δύο βδομα... ε, μετά από 8 ημέρες το παρήγγυλα. Πάμε να κάνουμε μαζί το unboxing. Δεν βλέπω κάτι άλλο έξω που να ενδιαφέρει. Μόνο αυτό εδώ. The OnePlus Community is the best place to learn about your device. Meet new friends and enter exclusive contests. Join us κτλ. κτλ. Για να δούμε λοιπόν. Από εδώ ανοίγει. Μαγικό κοπίδι πάντα. Συνοδοιπόρος μου. Συνοδοιπόρος του Tech Blog. Τα τελευταία 12 χρόνια. Αν έχει ανοίξει συσκευές. Για να δούμε, πάω εδώ. Δεν θέλω να το κόψω το χαρτάκι που αυτό το, πώς να το πω, ribbon. Ανοίγω λοιπόν από εδώ και από εδώ και από εδώ και έτσι. Βγάζω το χαρτί αυτό από εδώ έτσι. Οκ okay. και 7 Α δούμε τι περιλαμβάνει η συσκευασία. Έχω δίπλα μου Galaxy S10 Plus και P30 Pro για να το συγκρίνουμε στο μέγεθος, μιας και έχει τη μεγαλύτερη οθόνη σε διαγώνιο. Έτσι έχουμε 6,67 ίντσες και ανυπομονώ να δω πόσο παντόφλα είναι το 7 Pro. Και μιας και τα... εδώ έχουμε 6,67 ίντσες οθόνη και στο S10 Plus έχουμε 6,4 και στο P30 Pro 6,47 οπότε τα ξεπερνάει και τα δύο σε μέγεθος. Θα δούμε όμως πόσο μεγαλύτερο είναι συνολικά γιατί παίζουν ρόλο και τα bezel. Και εδώ είναι το τουμπανάκι μου. Για να το δω να βγαίνει από εδώ. Θα το κάνω έτσι. Μ' αρέσει τη συσκευασία να την έχω άθικτη. Never settle. Κάτι άλλο δεν βλέπω. Και να το. Μ, πολύ πολύ όμορφο. Πραγματικά. Έχει βγάζει μια θαμπάδα παιδιά εσωτερική που μου αρέσει. Δεν είναι full για δεν έχει κάποιο, πλα... έχει κάποιο πλαστικό. Όχι. Έτσι είναι. Δεν έχει κάποια ζελατίνα εδώ πάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το μπλε που βλέπω εδώ. wow, Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχει ζελατίνα έτσι. Σου, σου νομίζεις σαν να έχει ε, από πάνω ζελατίνα. Αλλά είναι τέλειο γιατί αυτή η θαμπάδα που βγάζει μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα είναι σούπερ για αριστερό. Βλέπετε, παιδιά, μήπω έχει κάτι. Μην το χαλάσω κιόλα. Όχι, δεν βλέπω να έχει κάτι. Τέλειο το Nebula Blue. Φανταστικό. Και μπροστά αυτή η Infinity Display βλέπω ότι έχει μια ζελατίνα η οποία είναι προστασίας. Βέβαια εδώ να σας πω ότι η Panzer Glass με την οποία συνεργάζομαι το τελευταίο χρονικό διάστημα και φτιάχνει κατά τη γνώμη μου τα καλύτερα ποιοτικά τζαμάκια προστασίας για τις συσκευές σας προφτάσανε οι φίλοι και μου στείλανε τζαμάκι για το OnePlus 7 Pro, οπότε θα το, λογικά θα βγάλω τη ζελατίνα αυτή που έχει την πλαστική και θα κουμπώσω το τζαμάκι το οποίο θα προστατεύσει το, το Precious OnePlus 7 Pro μου. Να βγάλω, να δω λίγο και μέσα το τι περιλαμβάνει, αν και έχουμε κάνει κάτι unboxing και τα λοιπά και τα λοιπά αλλά θέλω να τα δούμε μαζί. Περιποιημένη καταστασούλα. Panzer Glass, λοιπόν, τζαμάκι για το OnePlus 7 Pro όσοι έχετε αγοράσει το συγκεκριμένο κινητό ή θα το αγοράσετε ή και άλλες ε, συσκευές premium συσκευές ε, και χαμηλής κατηγορίας τιμής Panzer Glass λοιπόν για την, καλύτερη, ε, για, την, για την καλύτερη προστασία για τα ακριβά σας και όχι μόνο ε, κινητά λοιπόν αυτά να δω τι άλλο έχει μέσα το βάζω και δίπλα θα δούμε μετά το comparison Βλέπω εδώ τον τεράστιο φορτιστή Warp Charge 3.0, ο οποίος προσφέρει πάρα πολύ γρήγορη φόρτιση στο OnePlus 7 Pro. Θα το δούμε τι και πώς. Και εδώ τι άλλο βλέπω, Α, ωραία πραγματάκια. Την έχει κάνει πιο premium τη συσκευασία. Και εδώ βλέπω το καλωδιάκι USB Type-C σε USB, πολύ ωραίο, σε κόκκινο χρώμα. Δεν βλέπω κάτι ακουστικά ή κάτι τέτοιο, ε. όχι. Δεν θυμάμαι αν είχανε και τα προηγούμενα OnePlus. Και εδώ τι έχουμε, τζάμι, θήκουλα σιλικόνης. Για να δω. Welcome λοιπόν. Invitation letter. Κάτι θα γράφει εκεί ότι μας ευχαριστεί ο ιδιοκτήτης που του δώσαμε τα ωραία μας λεφτάκια. Και βλέπω εδώ και την ε, θήκη silicone. Μια χαρά μια πρώτη προστασία και τη βλέπω και χοντρούτσικη με την έννοια ότι, θα, ότι φαίνεται να είναι ε, ποιοτική και να προστατεύει καλύτερα από τις πολύ πολύ λεπτές δωρεάν θήκες σιλικόνες που βλέπουμε κατά σε συσκευασίες smartphone. Ωραίο, ωραίο, μια χαρά. Θα, το βγάλω, θα τη βγάλω όμως την ε, θικούλα. Να το βάλω εδώ. Έχω τελειώσει με το unboxing της ε, συσκευής του OnePlus 7 Pro, μάλλον και εδώ κάποια πραγματάκια για να δούμε. Α, okay. το πινάκι είχε κουνηθεί με την ε, Ray One Plus. κάντα λίγο πιο, μην μη πουλάς τόσο χοντρό χαρτόνι, να πέσουν λίγο οι τιμές. EU Contact, μάλιστα και αυτοκολλητάκι στα πλαίσια, μάλλον στο δρόμο που χάραξε η Apple για να κολλά στο αυτοκίνητο, not. Παιδιά, μην σας δω με αυτοκολλητάκι OnePlus στο αυτοκίνητο, κρίμα. Και εδώ, go beyond, τι λέει, α, τα πρώτα μπλα μπλα της ε, Safety information και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι λοιπόν παιδιά το OnePlus 7 Pro. Κάνω και το πρώτο power on. Έχει μπαταρία. Ναι, ανοίγει. Το βάζω πλάι-πλάι με το P30 Pro. Αυτή είναι η διαφορά τους στο ύψος. Και με το Galaxy S10 Plus. Εντάξει, είναι πιο ψηλό. Είναι πιο ψηλό το, το OnePlus 7 Pro. Έτσι. Και πιο φαρδί. Βέβαια πιο φαρδί. Hi there. Για να δω εδώ. Έτσι, Πιο φαρδί από το P30 Pro ξεχωρίζει εδώ η διαφορά Νάτι. και πιο φαρδί και από το. Μ, μάλλον λιγότερο φαρδί από το S10 Plus. Okay, δεν θα έλεγα ότι είναι το ίδιο. Είναι πιο φαρδουλό το. Άνοιξε ε, και η κάμερα. Ανυπομονώ να δοκιμάσω την κάμερα του OnePlus 7 Pro. Ε, το βάζω λοιπόν εδώ και εδώ. Πιο κοντό το S10 Plus από το P30 Pro και τα δύο τα ξεπερνάει σε ύψος το, το 7 Pro, το OnePlus 7 Pro και σε ό,τι αφορά το πάχος είπαμε ότι πιο λεπτό, πιο μαζεμένο το P30 Pro, λίγο πιο φαρδί το Galaxy S10 Plus. Βλέπουμε από πάνω. Και από κάτω, έξοδο ακουστικών δεν έχουμε για το 7 Pro. Έχει μόνο ε, έτσι, βαδίζει στη, στα ωραία παλιά αχνάρια το Galaxy S10 Plus και, και το αγαπάμε πολύ αυτό. Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Αυτό είναι. Μ' αρέσει το μέγεθος. Όντω, full screen display. Μπορείτε να δείτε. Η κάμερα λογικά βγαίνει από εδώ. Ανοιγοκλήνι, για να δω πώς το κάνει, κατευθείαν μπήκε στην κάμερα. Εδώ βρίσκεται η selfie, ανοιγοκλήνι και πίσω ε, τριπλή κάμερα, 48 MP, 8 MP και 16 MP. Snapdragon, όπως είπαμε, 855, ε, ε, τρεις διαφορετικές εκδόσεις με 6, 8... Ή, ε, ή 12 GB μη μου. Εγώ έχω την 8 ε, ε, 6,67 inches οθόνη Fluid AMOLED με ανάλυση 3120 x 1440 pixel, ε, μπροστινή κάμερα pop-up με 16 MP, Oxygen OS βασισμένο στο Android 9, Dual speakers με Dolby Atmos, in-display fingerprint reader, haptic vibration, noise cancellation, face unlock, 4000 mAh μπαταρία με warp charge 30, 8,8 χιλιοστά πάχος και ξεπερνάμε τα 200 γραμμάρια, 206 γραμμάρια σε ε, μ, βάρος. Αυτό είναι λοιπόν παιδιά το OnePlus 7 Pro, ξεκινάω να το δουλεύω ευθύς αμέσως. Κλείνοντα το βίντεο, περνάω την καρτούλα μου από το Galaxy A70, το οποίο δοκιμάζω αυτές τις μέρες και θα έρθω τις επόμενες μέρες, ε, θα, θα σκάσω μύτη με το review. Βάζω λοιπόν από το A70 την καρτούλα μου στο OnePlus 7 Pro. Το φεύγω για Λονδίνο με Motorola να δω το Motorola Vision. One Vision και επιστρέφοντας Σαββατοκύριακο ή την επόμενη εβδομάδα, δώστε μου μια εβδομάδα να καταλήξω για το τι ψάρια πιάνει το OnePlus 7 Pro. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr και μέχρι το επόμενο επεισόδιο εδώ και με την Panzer Glass. Bye bye!